Πλημμύρισε παιδιά σήμερα το κλειστό στα δύο αωράκια, όπου έγινε η γιορτή αθλητισμού σε μια ημέρα μνήμης Ιδιδαχής. Με διοργανωτή το αθλητικό σωματείο Πάλευε και αρρωγού στην περιφέρεια Κρήτης το Δήμο Ηρακλείου. Το παρόν έδωσε η Χρυσή Ολυμπιονίκης και αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, όπως και ομοσπονδιακός προπονητής της Άρσης Βαρών σε πάγκο Δημήτρης Ιωαννίδης. Αμφότεροι τιμήθηκαν από τους διοργανωτές για την πολυετή προσφορά τους στον αθλητισμό. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Σιφάκη και έγιναν μια σειρά από δράσεις που αφορούσαν τις αξίες του αθλητισμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μηνύματα για την σωστή οδική συμπεριφορά. Το μήνυμα είναι κοντά στον αθλητισμό, μακριά από την απερισκεψία, το ενόπνευμα και το τιμόνι δεν συνδυάζονται, μακριά γενικά από την μη σωστή οδική συμπεριφορά. Η Βούλα Πατουλίδου, γνωστή σε όλους, Χρυσή Ολυμπιονίκης, ο Δημήτρης Ιωαννίδης, ομοσπονδιακός προπονητής της Άρσης Βαρών σε πάγκο και μάλιστα προπονητής του αδερφικού μου φίλου Γιώργου Σιφάκη, την εποχή που ήταν στην Εθνική Ομάδα Άρσης Βαρών. Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα να μας θυμίσει με την παρουσία τους, την κυρία Πατουλίδου, τον κύριο Ιωαννίδη. Όντως είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα, να θυμηθούμε ξανά τον Γιώργο. Δεν ξεχνείται αυτό το παιδί, με μεγάλες προσπάθειες στο δρόμο, με την ποδηλασία του, με την Άρση Βαρό του, με χίλια δυο αθλήματα που έκανε. Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί στο δρόμο, γιατί ο Γιώργος το ήξερε ότι ήταν στο δρόμο, κινδύνευε, το ήξερε, αλλά πάνω απ' όλα έβαζε τον αθλητισμό. Πάλευε σημαίνει πάλευε, εύξησε ενότητα και θέλουμε να διδάξουμε στα παιδιά σήμερα να έχουν σωστή οδική συμπεριφορά και να αθλούνται ώστε να έχουν μια σωστή συμπεριφορά στην καθημερινότητά τους. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Βάντουλα που μας κάλεσε σαν Αθλητική Ακαδημία να εκπροσωπήσουμε εδώ το άθλημα του Στίβου και να δώσουμε και εμείς ένα μήνυμα ότι τα παιδιά πρώτον πρέπει να αθλούνται και δεύτερον, αφού είναι στη μνήμη του Γιώργου του Σιφάκη, θα πρέπει να έχουν οδηγική συμπεριφορά και όπως είπε και προηγούμενα ο αξιωματικός τροχέας, θα πρέπει να προσέχουμε πάντα στην οδήγηση. Όμορφες εικόνες από μικρά παιδιά, από το παρόν που έδωσαν πολλά μικρά παιδιά και βεβαίως μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Μπορεί βεβαίως ο Γιώργος Σιφάκης να μην βρίσκεται κοντά μας, να μην είναι στη ζωή. Ωστόσο, έχει αφήσει πίσω παρακαταθήκη τα όνειρά του και το όραμά του και βεβαίως πολλούς ανθρώπους προκειμένου να εξυπηρετήσουν αυτά τα όνειρα και να δούμε κάτι διαφορετικό στον τόπο αυτό και στο κομμάτι του αθλητισμού. Μαρία Πετρούτσου κοντά μου και Μαρία, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Λευτέρα. Έχεις φροντίσει για μία ακόμα φορά να γεμίσεις το στούντιο με ανθρώπους, με εκλεκτούς καλεσμένους. Έτσι. Νομίζω, παρακαλώ. Νομίζω ότι το βίντεο που προηγήθηκε τους έχει ήδη προλογίσει. Τι να πω τώρα, ξεκινώντας από την κυρία Βούλα Πατουλίδου, καλώς ήρθατε. Μεγάλη καλώς σας χαρά και σας τιμή πάρα που πολύ. Είναι εδώ. Έχει διαγράψει σπουδαία πορεία στον ελληνικό αθλητισμό και πλέον αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης. Εμείς ευχαριστούμε γιατί η συμμετοχή σε μια τόσο διαφορετική, τόσο δυνατή, τόσο ξεχωριστή, τόσο αφιερωματική εκδήλωση, όπου ακόμη και τον Πιτσιρίκο τον βλέπεις με τι ωραίο τρόπο παρουσιάζει, έτσι με δύο προτασούλες αυτό που έγινε το πρωί. Και μόνο το ότι είσαι και εσύ ένα κομμάτι όλες αυτές τις γιορτές αφιερωμένες σε έναν εξαιρετικό άνθρωπο, λες τι ωραία. Και ευχαριστούμε. Θα τα πούμε στη θα συνέχεια, να είστε καλά. Βέβαια. Ακριβώς δίπλα ο κύριος Δημήτρης Ιωαννίδης, προπονητής λοιπόν σε πάγκο, Άρσης Βαρών. Καλώς ήρθατε κύριε Ιωαννίδη. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης, το γνωρίζει τον κύριο Μπαριτάκη, το κοινό της πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου. Κύριε Μπαριτάκη, καλώς ήρθατε κι εσείς. Πάντα κοντά, πάντα στηρίζει όλες αυτές τις εκδηλώσεις, τα αθλητικά γεγονότα. Είμαστε με τον Περιφερειάρχη πάντα δίπλα να στηρίξουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και αξίζει τον κόπο. Έτσι και ο κύριος βέβαια Παράσχος Δεσκουλίδης, ομοσπονδιακός προπονητής Πάλης και προπονητής του Αθλητικού Συλλόγου Πάλευε. Καλώς ήρθατε κύριε Δεσκουλίδη. Καλώς σας βρήκα, να ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά που μας φιλοξενείτε. Να είστε καλά. Θα ξεκινήσω από την κυρία Πατουλίδου. Με αφορμή αυτό που προηγουμένως είπατε, θέλω να μου πείτε λίγο πώς βιώσατε τη σημερινή εμπειρία από αυτή την ημέρα γιορτής και μνήμης πραγματικά σε ένα ξέχαστο δικό μας παιδί. Να υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί εδώ, που με όλη την διαδικασία και τη διάρκεια, σε όλη αυτή τη διάρκεια της ζωής της μικρής, γιατί θα μπορούσε να είχε ζήσει πολύ περισσότερο. Δυστυχώς. Και αυτή τη στιγμή να έχει παρασύρει με άλλον τρόπο πάλι άλλους ανθρώπους, αλλά να είναι αυτός που έχει παροτρύνει
με την απουσία του, να γίνονται στη μνήμη του τέτοιες εκδηλώσεις με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Πρόσεχε πού πας, πώς πας, με τι πας, για ποιο λόγο θες να τρέξεις ή να μην τρέξεις. Και πάντοτε μέσα από τον ίσως τον αρτιότερο, τον καλύτερο χώρο, όπου μπορεί η προσβασιμότητα σε αυτό που δίνεις να είναι πιο εύκολη, μέσω του αθλητισμού. Δεν υπάρχει καλύτερος παιδαγωγικός τρόπος να πείσεις πιτσιρίκια, να τρομάξουν, για να μπορούν την ζωή τους να την απολαύσουν. Να τους περάσει ειλικρινά, το μήνυμα. Ακριβώς, να περάσει το μήνυμα. Και ο τρόπος που ήταν όλοι οι μεγάλοι εκεί, αυτό το, μια ανοιχτή αγκαλιά, μια δωρεά αγάπης, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσες να, εσύ να εισπράξεις. Γιατί ξαφνικά είναι τα πιτσιρίκια, τα οποία εννοείται ότι δεν με ξέρουν. Είναι μια μισή γενιά μετά, ίσως και δύο. Μπορεί να είναι και δύο γενιές πια μετά. Και ξαφνικά, επειδή κάποιος τους έχει πει, έχει υποθεί, είναι μέσα στο γενικότερο κλίμα της χαράς από έναν δικό τους άνθρωπο, τον οποίο τον ήξεραν, και αν δεν τον ήξεραν, τον ξέρουν πολύ καλύτερα και από εμένα. Ξαφνικά έχει βρεθεί η αγκαλιά μου γεμάτη από πιτσιρίκια, από κεφαλάκια τα οποία έχουν χωθεί εκεί και λένε και εμένα, κυρία Βούλα, κυρία Βούλα. Είδες, έχω μεγαλώσει πολύ. Ξαφνικά βλέπεις ότι λες, μπορώ να σας αγκαλιάσω όλους και όλες. Όλα, όλα. Σίγουρα. Η προσπάθεια των ανθρώπων, βλέπω εκεί την Κατερίνα που είναι κρυμμένη, ευτυχώς την είδαμε και λίγο στην τηλεόραση σήμερα, αλλά και όλων των ανθρώπων να έχει πανηγυρικό χαρακτήρα. Γιορτή. Ένα δύσκολο θέμα. Mm-hmm. Πανηγυρικό χαρακτήρα, ένα δύσκολο θέμα. Και νομίζω ότι η επιτυχία ήταν, είναι. Mm-hmm. Έτσι όπως είδα τουλάχιστον τα πιτσιρίκια να φεύγουν, είναι δεδομένη. Δεν νομίζω κανένα από τα παιδάκια αυτά, και ειδικά μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από το να βλέπεις να υδρώνουν και να έχουν κόκκινα μαγουλάκια και να βρωμοκοπάνε υδρότα, αλλά να μοσχομυρίζουν διάθεση και πρόθεση και συνεργασία, να γυρίζουν στο σπίτι και να δουν τον γονιό, τον αδερφό, τον φίλο, να είναι στο ποδήλατο χωρίς κράνος, ή να είναι στη μηχανή χωρίς κράνος, ή να είναι στο αυτοκίνητο χωρίς ζώνη ή με ποτό. Δεν νομίζω, τουλάχιστον τα παιδιά που ήταν σήμερα εδώ. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να διδαχτούν τα μηνύματα. Κύριε Ιωαννίδη, βλέποντας το βίντεο προηγουμένως, μας λέγατε ότι γνωρίζατε το Γιώργο Τσιφάκη. Θέλω μια αναφορά έτσι, σε αυτή τη γνωριμία σας, μια και είναι η μέρα μνήμης σημερινή. Εγώ ξεκίνησα το 2001. Με ασχολούμαι με τα άτομα με αναπηρία, με την Άρση Βαρών σε Πάγκο. Και το Μάιο, στο πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, εκεί συνάντησα τον Γιώργο. Γίναμε φίλοι, ήρθαμε σε επικοινωνία. Κάποια στιγμή ήθελε να συνεργαστούμε κιόλας, παρότι εγώ ήμουν στη Θεσσαλονίκη και ο Γιώργος στην Κρήτη. Γιατί ξεκίνησε από την Άρση Βαρών ο Γιώργος, μετά πήγε. Θα σας το πω τώρα, που οι περισσότεροι από ό,τι κατάλαβα εδώ δεν το γνωρίζατε. Ο Γιώργος είναι ο πρώτος αθλητής της εθνικής ομάδας που εκπροσώπησε την Ελλάδα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι η πρώτη συμμετοχή ο Γιώργος. Με όλη τη σημασία της λέξης, η πρώτη συμμετοχή. Στην κατηγορία των 75 κιλών, το 98 στο Ντουμπάι, έκανε την πρώτη συμμετοχή. Ήταν μαζί του και ο Βασίλης ο Γιαννουκάς, ο οποίος έπαιζε σε άλλη κατηγορία και έπαιξε την επόμενη μέρα. Ο Γιώργος έχει κάνει ποδαρικό στο άθλημά μας. Μπράβο. Ομολογώ δεν το γνώριζα ούτε εγώ. Έχω ακούσει τόσα πολλά για το Γιώργο. Αγωνίστηκε και το 99 στο Παγκόσμιο, στην προσπάθεια να πάρει πρόκριση για το Σίδνεϊ του 2000. Τελικά δεν τα κατάφερε, πήγαν δύο άλλοι αθλητές. Ο Γιώργος βέβαια συνέχισε να προσπαθεί. Το 2002-2003 δεν κατέβηκε σε αγώνες, από ό,τι ξέρω είχε κάποια προσωπικά προβλήματα. Και το 2004 που έκανε μια προσπάθεια, συνειδητοποίησε, γιατί ο Γιώργος αντιλαμβανόταν τα πάντα, συνειδητοποίησε ότι είναι δύσκολο να ασχοληθεί με το άθλημα, είχαμε ξεφύγει λίγο σε επίπεδο και αποφάσισε να κάνει κάποιο άλλο άθλημα. Πήγε στις ρήψεις, πήγε στο μπάσκετ και κατέληξε να κάνει ποδηλασία. Πώς την είδατε σήμερα την εκδήλωση? Πώς νιώσατε? Ήταν φανταστική. Συγχαρητήρια σε όλους. Μακάρι να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, ας μην έχουμε ατυχήματα για να προκαλεί να γίνει μια τέτοια εκδήλωση. Πρέπει όμως παντού και σε όλη την Ελλάδα να συνέχεια να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Τα μηνύματα ήταν φανταστικά. Εγώ να σας πω, συγκινήθηκα πάρα πολύ και πιστεύω όλοι πήραν μηνύματα για την επόμενη μέρα της ζωής τους. Mm-hmm. Της ζωής τους. Μπράβο. Κύριε Μπαρετάκη, στοχευμένες εκδηλώσεις σαν τη σημερινή νομίζω ότι είναι το ζητούμενο, έτσι δεν είναι, για τη νέα γενιά, για τα παιδιά, για τους αυριανούς οδηγούς? Ακριβώς. Είναι, όπως είπατε, στοχευμένες εκδηλώσεις και με τι? Με ανθρώπους που έχουν γράψει μια ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό.
Βούλα Πατολίδη, Δημήτρης Ιωαννίδης, όλοι οι Ολυμπιονίκες που ήταν σήμερα στο στάδιο, όλα αυτά που, αν θέλετε, θέλουν τα παιδιά για να μπορέσουν να περάσουμε το μήνυμα. Το μήνυμα που ποιο είναι, οδική συμπεριφορά. Mm-hmm. Αυτό που θα μπει το παιδί μέσα, δηλαδή το γονιό, και το πει βάλε τη ζώνη ή φόρεσε το κράνος ή μην πίνεις. Αυτά είναι τα μηνύματα που πιστέψτε με τα παιδιά που ήταν σήμερα εκεί. Θεωρώ ότι έφυγαν μέσα από το στάδιο ολοκληρωμένα, ξέροντας για ποιο πράγμα συνειδητοποιημένα είχαν βρεθεί σήμερα εδώ στο στάδιο στα δύο αεράκια. Άρα λοιπόν, ναι σε αυτές τις δράσεις, ναι να ενισχύσουμε μέσα από τον αθλητισμό που είναι αγάπη. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν πολλά μηνύματα, πολλαπλά μηνύματα, συνεχόμενα μηνύματα. Ο αθλητισμός είναι ζωή. Να φέρουμε λοιπόν κοντά τα παιδιά με τέτοιες δράσεις και όσο γίνεται περισσότερο. Συνεχόμενα, στις μικρές ηλικίες, από το δημοτικό, στο γυμνάσιο, το λύκειο, για να μπορέσουν έτσι να γίνουν αύριο πολίτες με σωστή οδική συμπεριφορά, με σεβασμό και με αγάπη στον αθλητισμό. Αυτά είναι που θέλουμε για τη νέα γενιά. Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα είμαστε κοντά να στηρίζουμε με τους ανθρώπους εδώ που είναι σήμερα κοντά μας, με όλους τους αθλητές, όλες αυτές τις δράσεις. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε όσους στήριξαν τη σημερινή εκδήλωση. Αξίζει πραγματικά τον κόπο. Ακριβώς έτσι. Παράσχο Δεσκουλίδη, θα σε πω σε κάτι άλλο εσένα, γιατί ήσουν από τους ανθρώπους που είχε ζήσει πάρα πολύ τον Γιώργο το Σιφάκη. Πραγματικά η μέρα μνήμη σημερινή για το δικό μας το χαμογελαστό παιδί. Τον θυμόμαστε τον Γιώργο πάντα έτσι με ένα τεράστιο χαμόγελο. Μπορεί να μας λείπει, να έφυγε από κοντά μας. Ωστόσο, όπως είπε προηγουμένως και ο Λευτέρης, άφησε παρακαταθήκη πολύ όμορφα πράγματα που έρχεται να μας τα θυμίσει αυτή η γιορτή. Που η Κατερίνα Ιβάνδουλα, εσύ και όλοι οι συνεργάτες σας έτσι πραγματοποιείτε με επιτυχία χρόνο με το χρόνο ακόμη μεγαλύτερη και με πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Ο Γιώργος Σιφάκης άφηνε τον εαυτό του, άφηνε τα προσωπικά του προβλήματα και πάντα με ένα χαμόγελο έκανε δράσεις για το κοινό καλό. Πήγαμε μαζί στα σχολιά πολλές φορές, μιλούσε στα παιδιά, δεν ήθελε τα παιδιά να βρουν στην ίδια θέση τη δικιά του. Ήθελε τα παιδιά να ξεκινήσουν αθλητισμό για να έχουν τα ωφέλη που είχε αυτός από τον αθλητισμό. Συνέχεια το μυαλό του να συμπαρασταθεί στους ανθρώπους που, ας πούμε, αν είχαν βρεθεί στη δικιά του θέση, να πάει από το σπίτι να τους βγάλει έξω, να αρχίσουν να κυκλοφορούν. Και με συγχωρείτε, πραγματικά κάνω μία μικρή παρένθεση. Το 2010 βλέπουμε πλάνα σχετικά. Τότε το καλό μεσημέρι είχε συναντήσει έξω από το Παγκρίτιο στάδιο τον Γιώργο. Πριν από μία προπόνηση. Πριν από την προπόνηση, Μαρία. Πριν από τις γνωστές προπονήσεις του Γιώργου, που η αλήθεια είναι ότι μας καρδιοχτυπούσαν όλους, θυμάμαι πολλές φορές, συγγνώμη Παράσχο τώρα που σε διακόψαμε. Ναι, κάναμε αυτή, γιατί ναι, είδαμε τα πλάνα, ναι. Γιατί πολλές φορές τον συναντούσα έξω από το Παγκρίτιο και του έλεγα, Γιώργο, είναι επικίνδυνο αυτό που κάνεις με το σημάκι, ξέρεις πως οι οδηγοί δεν σε βλέπουν πραγματικά, ήταν παρακινδυνευμένο, αλλά το αγαπούσε τόσο πολύ που δεν το υπολόγιζε. Συγγνώμη, Παράσχο, μπορείς να συνεχίζουμε λοιπόν να μιλάμε για τον Γιώργο, συνεχίζουμε να τον νιώθουμε ανάμεσά μας και συνεχίζουμε τις δράσεις που εκείνος έκανε με μεγαλύτερη αγάπη. Μεγαλύτερη του αγάπη ακόμα και τον αθλητισμό ήταν τα παιδιά. Σήμερα είδαμε 2.000 παιδιά περίπου να χαμογελούν και μέσα στο χαμόγελό τους βλέπαμε τον Γιώργο. Θα συνεχίσουμε κάθε χρόνο, πάλευε ο διοργανωτής και όλοι οι άλλοι σύλλογοι που συμπαραστέκονται και όλοι οι άλλοι φορείς, αλλά πιο πολύ θέλω να ξεχωρίσω σαν άνθρωποι, σαν ανθρώπους όλους όσους συμμετείχανε και όχι τόσο ως φορείς, γιατί πραγματικά όλοι μέσα από τον Γιώργο θα μείνω στο τρίτο συνθετικό του πάλευε, πάλι ευεξία ενότητα. Μέσα από την ενότητα και τις κοινές μας δράσεις μπορούμε και κυρίως αποβλέποντας τα μικρά παιδιά που πρέπει να μάθουν από τώρα τη σωστή οδική συμπεριφορά, να επενδύσουμε στο μέλλον. Θέλω να πω για κάτι καινούριο φέτος που προσθέσαμε, ήταν με τον κύριο Στεφανάκη. Είχαμε τους προσωμιωτές σύγκρουσης και ανατροπής, που ήταν κάτι εντυπωσιακό για τα παιδιά. Μπήκανε μέσα, ένιωσαν το σοκ της ανατροπής. Πρωτόγνωρο και πραγματικά μια εμπειρία τραυματική που θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή. Έτσι. Θέλω να πω για τα αθλήματα μαζί με την Πάλι και τον Πάλευε. Ήταν η αθλόδραση με τη ρυθμική γυμναστική και η ακαδημία με το Στίβο, καθώς και ο Τάλος με τα αναπηρικά αθλήματα, τα οποία όλα αυτά τα αναπηρικά αθλήματα και το Στίβο εδώ με το καρότσι όπως βλέπουμε και το μπάσκετ με καρότσι. Και την Άρση Βάνο σε πάγκο και ρήψεις είχαμε κάνει με τον Γιώργο. Πρώτα ξεκινήσαμε ρήψεις και γι' αυτό κάναμε και πάγκο και πήγαμε. Είχε πάει και εγώ τώρα το έμαθα από τον Δημήτρη ότι ήταν πρωτοπόρος. Μάλιστα.
Κυρία Πατουλίδου, επειδή είστε πολύ ενεργοί και πολύ αποτελεσματικοί και ως, στο νέο σας, στον πιο πρόσφατο ρόλο σας ως αντιπεριφερειάρχης, θέλω να μου πείτε έτσι και από την επαφή σας με τη νέα γενιά, είναι η νέα γενιά συνειδητοποιημένη σε ό,τι αφορά την οδική συμπεριφορά και τους κινδύνους που λοχεύουν στο δρόμο? Νομίζω ότι είναι... Και αν και εσείς, με συγχωρείτε, κάνετε όντως στην περιφέρεια ανάλογες δράσεις που κάνει βέβαια και η δική μας περιφέρεια εδώ πέρα, ευαισθητοποίησης και εκμάθησης. Το παλεύουμε. Το παλεύουμε όλοι. Την ορθή λειτουργία. Παράδειγμα θα πάρετε. Παράδειγμα, λέω, από τη σημερινή. Δίνουμε μαθήματα εδώ στην Κρήτη, κύριε Παριτάκη. Βλέπουμε και το πρωί. Δεν το συζητάμε. Απλά θα έρθετε κι εσείς 3, 4, 5, 6, γιατί νομίζω 3 του μηνός είναι η μέρα. 3 Δεκεμβρίου. Ωραία. Θα έχουμε το Νιώσε Διαφορετικό σε ένα περίπτερο της έκθεσης το 12, όπου θα είναι και για τυφλούς, θα ήρθε ο υποτίθεται φυσιολογικός άνθρωπος, γιατί ο ανάπηρος στο μυαλό δεν υπάρχει περίπτωση να τον αναγνωρίζεις εύκολα, αλλά για κάποιους ανθρώπους που έχουν τις αναπηρίες ανάλογα με το τι είναι, για να οι φυσιολογικοί άνθρωποι, τουλάχιστον αυτοί που δεν είναι ανάπηροι, να μπουν στο πετσί ενός τελείως διαφορετικού ρόλου, τρόπου ζωής. Έτσι ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να ξανακάνω αυτό που την τελευταία φορά που μου είπαν «Σε παρακαλώ σβήσε μου ή δώσε μου πίσω τις πινακίδες και το δίπλωμα», γιατί λέω ποιο ήταν η παρανομία. Λέει «Έκλεισα μπαρά να πήρω». Λέω «Σας ευχαριστώ, εγώ δεν πρόκειται να κάνω τίποτα και μην με ξαναψηφίσετε ποτέ». Κάποια στιγμή η νεότατα, τα νεότερα παιδιά θεωρώ ότι είναι καλύτερα από εμάς, αρκεί να συνεχίσουν να είναι έτσι, και για να συνεχίσουν να είναι έτσι αρκεί αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, αυτοί που ψηφίζουν κάποιους νόμους, να είναι όχι η τιμωρία ντε και καλά, και δεν είμαι ο μαζοχιστής άνθρωπος, αλλά η τιμωρία να μην είναι ανάλογα με το εάν είμαι γνωστή ή όχι του ανθρώπου που μπορεί να σβήσει, η τιμωρία να είναι τιμωρία. Γιατί θεωρώ ότι πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει καλύτερος πολίτης, απλά είναι ο πολίτης εκείνος που ξέρει ότι την παράβαση, την παράβαση θα την πληρώσει εκείνη τη στιγμή. Θα την πληρώσει, ναι, αλλά γιατί είναι και εμείς έχουμε το θέμα παιδείας. Τότε γιατί ο Έλληνας που βγαίνει στο εξωτερικό γίνεται καλύτερος από τον ξένο? Γιατί είναι θέμα παιδείας ξαφνικά? Όχι. Γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχει περίπτωση, κανένα περιθώριο να γλιτώσει κάτι. Και επειδή ακριβώς αυτή τη διαδικασία της αντιπεριφέρειας το γνωρίζουν τουλάχιστον όσοι ασκούν ή προσπαθούν να ασκήσουν διοίκηση, αυτή η γραφειοκρατία που πολλές φορές τσακίζει κόκαλα και που μπορεί από μία βελτηρία γραφειοκρατίας να χάσει και έναν άνθρωπο. Προσπαθεί να τα διορθώσει αυτά. Δεν είναι εύκολα, αλλά τουλάχιστον όσο αντέχουμε να παλεύουμε να συρρυκνώσουμε αυτό που όλους μας ενοχλεί και πολύ περισσότερο τα νέα παιδιά, γιατί με το που το βλέπουν, γιατί αφού το κάνεις εσύ, γιατί να μην το κάνω εγώ και να το χειροτερέψω κιόλας. Θεωρώ λοιπόν ότι όσο και εμείς με το παράδειγμά μας είμαστε σωστοί, δύσκολα ο νέος άνθρωπος δεν θα παραδειγματιστεί, θα παραδειγματιστεί. Αλλά να δούμε, εμείς είμαστε εντάξει? Ναι, βέβαια, από εμάς ξεκινάνε όλα, είναι η αλήθεια. Γιατί ειδικά αυτό το σημερινό, γιατί μέσα από μια τραγική εμπειρία προσομοίωσης θα γλιτώσεις αύριο, γιατί θα το θυμάσαι. Αυτό το χτυποκάρδι της καρδιάς καθώς γυρίζει το αυτοκίνητο και ξέρεις ότι έχεις ασφάλεια. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν το ξέρεις. Σοκάρεσαι. Δεν θα το κάνεις στη ζωή σου. Είμαστε λαός όμως που μόνο με το σοκ, από ό,τι φαίνεται, αλλάζουμε κάπως μερικές φορές. Προς στιγμή. Μελλοντικά, μακάρι να μην χρειάζεται ούτε αυτό. Δικά μας, ναι. Ούτε αυτό. Βέβαια, Μαρία, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι τελευταίο, γιατί δυστυχώς πέρασε ο χρόνος, συνομιλήσαμε με όλους. Πέρασε ο χρόνος, ήταν αμήλικτος. Τρέχει. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι ξέρω ακόμα. Αν κάποιος από τους καλεσμένους, κύριε Ιωαννίδη, εσείς. Αν ο καθένας μας συνειδητοποιήσει ότι είμαστε υποψήφιοι ανάπηροι, τότε θα λυθούν πολλά προβλήματα. Όλα είναι ένα τσακ στη ζωή. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Σήμερα κάποια στιγμή παίχθηκε η σκηνή του τραυματισμού του Μπόμπαν Γιάκοβιτς. Mm. Το περίμενε, το φανταζόταν? Μια στιγμή έκρηξης, θυμού. Πώς σε ένα δευτερόλεπτο γίνανε όλα. Αν όλοι καταλάβουμε και συνειδητοποιήσουμε ότι όλα γίνονται μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και σε αυτό το δευτερόλεπτο μπορούμε να περάσουμε στην άλλη πλευρά, νομίζω ότι θα σεβαστούμε και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Κύριε Πατουλίδου, κύριε Ιωαννίδη, κύριε Μπαριτάκη, κύριε Δεσκουλίδη, έκανα λάθος? Σωστά. Δεσκουλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια σε όλους που φτιάξαν αυτή τη διοργάνωση.
Πολλά συγχαρητήρια. Έτσι. Και σε εσάς που προβάλλετε, δίνετε δυνατότητα να περάσουμε τα μηνύματα μέσα από το κανάλι σε τόσο κόσμο, σε τόσους πολίτες που μας βλέπουν. Να είστε καλά. Εμείς είμαστε εκεί, συμπαραστάτες πάντα. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Μαρία, σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ.